Εσύ τι καταλαβαίνεις? Πήγατε στο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ? Εγώ δεν πήγα σε κανένα ξενοδοχείο, όλη μου. Η απόδειξη αυτή της έπεσε από την τσέπη. Το Νανούρης με έκανε όλο αυτό το χαμό. Για μένα ήταν μια τρυφερή και γλυκιά στιγμή που ήθελα να τη μοιραστώ στο Ellie's Diary. Αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι magic. Δεν είναι magic, είναι tragic. Γεια σας, κορίτσια! Ψάχνεις κάτι? Ναι, τη Μυρτώ Χριστίδου, εδώ δεν είναι το 102. Έχω να της δώσω ένα μήνυμα. Κόρη της είμαι, δώσ' το μου. Τι θα κάνεις με την? Έτσι θα το αφήσεις, δεν θα το ψάξεις? Και δεν μπορώ να ακούω άλλο σχολιάκια τύπου σας βολεύει η κατάσταση και δεν θα τα καταφέρετε μόνοι σας. Τώρα σε αυτό έχουν κάποιο δίκιο, η αλήθεια είναι. Το ξέρω ότι θα απαντήσεις έτσι. Εγώ θα ψάξω το ίντερνετ για σπίτι. Ελί, καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει. Κρύβεις ένα παιδί που το σκάσε, ενώ θα έπρεπε να πας στο ίδρυμα να τους το πεις. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Παιδιά, από εδώ ήρθε μία. Γεια. Ευχαριστώ πολύ που συμφώνησες να την πάρουμε σπίτι. Βρέθηκα σε αδιέξοδο, Μυρτώ, και φταίσαι εσύ γι' αυτό. Γιατί το λες αυτό, αφού και εσύ στη θέση μου το ίδιο θα έκανες? Ξέρεις γιατί? Γιατί έχεις μεγάλη καρδιά, Τούρκια μου. Η φιλοξενία είναι προσωρινή, λίγων ημερών, μέχρι να αποφασίσεις τι πρέπει να κάνεις. Να αποφασίσουμε? Όχι, η απόφαση θα είναι όλη δική σου και θα είναι για το καλό της Ευθυμίας. Και το καλό για αυτό το κορίτσι είναι να επιστρέψει σε ένα ασφαλές περιβάλλον που θα της προσφέρει μόρφωση και υγεία. Άρα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αφού ξέρεις ότι αν γυρίσεις στο ίδρυμα θα το ξανασκάσει αμέσως. Ναι, αλλά εσύ θα έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου ότι έκανες αυτό που μπορούσες. Μητώ, καταλαβαίνω την αγωνία σου, αλλά η Ευθυμία είναι κοντζάμ κορίτσι. Δεν είναι ένα πληγωμένο πουλάκι. Αυτό ακριβώς είναι. Ένα πληγωμένο πουλάκι. Ωραία, ακόμα και έτσι να είναι. Αφού λοιπόν γιατρέψεις την τζακισμένη της φτερούγα, θα πρέπει να την αφήσεις να επιστρέψει στο δεντράκι της, στο περιβάλλον της. Μα δεν είναι μόνο η φτερούγα της τζακισμένη, ολόκληρη η ψυχή της είναι. Και εγώ ως ψυχολόγος. Εσύ ως ψυχολόγος θα έπρεπε να προβλέψεις τι θα προκαλέσουν οι πράξεις σου σε όλους εμάς. Γιατί το λες αυτό? Αφού τα παιδιά τη δέχτηκαν με πολύ μεγάλη άνεση, τόσο που ξαφνιάστηκα. Είναι σωστό αυτό που κάνουμε τώρα? Τη λέει, μην κάνεις πίσω, το αποφασίσαμε. Έλα, έλα, μην καθυστερούμε. Αν μ' αξυπνήσει, θα γίνει χαμός. Συγγνώμη, τι ακριβώς περιμένουμε να βρούμε στη τσάντα μιας 15χρονης? Πάντως όχι, Μπάρμπι. Τα προσωπικά μας αντικείμενα δείχνουν πράγματα για την προσωπικότητά μας. Πάντως αυτά τα ρούχα μου θυμίζουν μια άλλη προσωπικότητα. Κοίτα. Το πιστεύω. Τα ρούχα μου, αυτά που μου ζήτησε η μάνα μου, γιατί τα έχει Ευθυμία? Μάλλον τη τα χάρισε. Καλέ, το διέλυσε το ξενοδοχείο. Μάρκετ το πατάκι του μπάνιου έχει πάρει. Γελάτε. Βάλαμε στο σπίτι μας ένα κλεφτρόνι. Σιγάρε, Έλλη, δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό. Δεν μιλάμε για μένα τώρα, μιλάμε για ένα άγνωστο κορίτσι. Φωνικό. Το πιστεύω. Θέλει αυτό για να κυνηγάει πεταλίδες στη Φωκίωνος. Πάντως όχι για να λιμάρει τα νύχια της. Και κάτσε να δεις που και αυτό κλεμμένο θα είναι. Ως εδώ. Γατάκια. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι κάνεις, Έλλη, με το σουγιά, σαν τον άντερο βγάλτη? Την αλήθεια, ποιο είναι αυτό το κορίτσι και γιατί κουβαλάει μαζί της φωνικά όπλα? Γιατί μας είπατε ψέματα? Ναι, μας παραμύθιασες ότι είναι μακρινή ξαδέρφη της Έλλης. Μα είναι. Πολύ μακρινή. Μαμά, δεν έχουμε μακρινούς συγγενείς, ούτε λίγο ούτε πολύ. Όποιους συγγενείς έχουμε, τους γνωρίζω. Κόψε το δούλευμα, φτάνει. Πάντως, όταν σε έχουν στριμώξει, άμα πεις την αλήθεια, την γλιτώνεις πιο εύκολα. Ναι, κλείσε, παιδί μου, το σουγιά. Ωραία.
Η Ευθυμία είναι ένα κορίτσι από το ορφανοτροφείο που το έσκασε πριν από πολύ καιρό και ήταν η ιδέα του με τι να τη φέρουμε στο σπίτι. Ορίστε. Τι, τα παιδιά θέλουν την αλήθεια. Δεν θα πω κιόλας πως ήταν δική μου ιδέα. Έλλη μου, εγώ δέχτηκα να έρθει αυτό το κορίτσι στο σπίτι μας, γιατί η μάνα σου πλήρωνε ξενοδοχείο για να μένει. Ευθυμία, ναι. Ενώ εμείς βγάζουμε από τη μήγα ξύγη για να τα φέρουμε βόλτα. Ρε μαμά, ποιο είναι αυτό το κορίτσι τελικά? Ευθυμία Πυροβόλου. Προτιμώ το Πυροβόλου. Έτσι κι αλλιώς, κανένα από τα δύο δεν είναι πραγματικά δικό μου. Ούτε το όνομα, ούτε το επίθετο. Μου το έδωσε νοσοκόμα μόλις γεννήθηκα. Έτσι, για να έχω μια τεμπελίτσα, να μην είμαι σαν ανώνυμο δέμα. Γιατί η γλυκιά μου μαμά με πέταξε στα σκουπίδια και με βρήκε ένας περαστικός να νιαουρίζω σαν το γατί. Μιαου. Και το σουγιά δεν τον έκλεψα. Μου τον έδωσε ένας φίλος μου για προστασία μόλις του πω ότι θα το σκάσω. Ωραία δώρα κάνετε στο ίδρυμα. Εξακολουθεί να είναι κλοπημένο αντικείμενο. Κουλ. Cool. Πρόσθεσε και κλοπή στο φακελό μου. Έχεις φάκελο. Καταπληκτικό. Τέλος πάντων, να σας αδειάζω τη γωνιά. Σας είπα από την αρχή ότι δεν ήταν καλή ιδέα. Α, και μία χάρη. Σας παρακαλώ, σταματήστε να θέλετε να με βοηθήσετε. Ευθυμία! Έχω μπουχτίσει από την πολυβοήθεια. Όπως είδαμε όλοι, το κορίτσι έφυγε μόνο του. Δεν την έδιωξε κανείς. Πάμε τώρα στα κρεβατάκια μας. Συγγνώμη. Εσύ μπορείς να κοιμηθείς μετά από αυτό. Μαμά, το λυπάμαι το κοριτσάκι, πραγματικά. Αλλά έπρεπε να σκεφτείς πολύ σοβαρά πριν τη φέρεις εδώ. Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα σας λέω. Αν δεν πείσετε την Ευθυμία να μείνει στο σπίτι, πρώτα θα με κλείσω φυλακή. Και δεύτερον, δεν θα σας ξαναμιλήσω ποτέ. Μας εκβιάζεις. Έλλη, πάμε. Πάμε, είπα. Δεν έχουν και άδικο. Το ήξερα πως θα το πάρουν στραβά. Εσύ γιατί δεν με υποστήριξες? Εγώ δεν δέχτηκα να έρθει αυτό το κορίτσι σπίτι μας. Δεν είναι στήριξη αυτό και μάλιστα σε μια λάθος απόφασή σου. Το θέμα με την είναι να το κάνεις με την καρδιά σου. Όχι να προσπαθείς γι' αυτό. Κορίτσι πρέπει να μιλήσει. Γιατί? Γιατί επικοινωνείτε στο ίδιο μήκος κύματος. Άγνωστος εμάς. Κάνουμε και μπλακίτσα. Άντε μην τα πάρω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μάλλον εσύ πρέπει να της μιλήσεις που έδειξες έτσι και πιο έντονα την αντιπάθειά σου από την αρχή. Εγώ πότε το έκανα αυτό? Πότε έδειξα αντιπάθεια και στην τελική πώς γίνεται να αντιπαθήσω κάποιον που τον ξέρω μόνο 3 ώρες? Έγραψε στο ύφος σου. Είμαστε ήδη υπεράριθμοι και μας κουβάλισαν κι άλλο. Να τώρα το πάλι βγάζεις αντιπάθεια. Υπάρχει ένα μωρό εδώ μέσα, δεν ξέρω αν το σκέφτηκε κανείς αυτό. Και στην τελική εγώ που ξέρω ότι ψυχολογικά κουβαλάει η Ευθυμία. Να το ακόμα περισσότερη αντιπάθεια. Οπότε το συμβούλιο τι αποφασίζει? Έλλη Χριστίδου. Συγχαρητήρια. Τελειώνετε. Θες να δεις πόσο γρήγορα τα μαζεύω? Όχι, και μη βιάζεσαι, δεν υπάρχει λόγος. Θα σου πω. Τα σαβουάν στα χαρίζω. Δεν έχει μπάνιο εκεί που πάω. Δεν έχει μπάνιο. Έχεις δει πολλές ντουζιέρες στο δρόμο? Ποιο δρόμο, δεν θα γυρίσεις στο ίδρυμα? Mm-mm. Μέρα δεν θα άντεχα χωρίς μπάνιο. Όχι, εντάξει, εγώ αντέχω. Μεταξύ 14 και 15 δεν θυμάμαι να έχω κάνει μπάνιο. Αγάπη μου, δεν σε ήξερα ακόμα. Άγριο πράγμα πάντως να κοιμάται μικρό κόριτσι στο δρόμο. Και εμείς παραπονιόμαστε που είμαστε πολύ εδώ μέσα. Και πώς θα τα καταφέρεις μόνη σου, δεν φοβάσαι? Και πριν μόνη μου τα κατάφερνα. Μόλις μπλέχτηκαν οι άλλοι, χάλασε η φάση. Μην είσαι άδικη, η μάνα μου ήθελε απλώς να βοηθήσει. Η μάνα σου έχει εσάς. Εμένα τι με θέλει? Μπορείς να αφήσεις για λίγο το σακίδιο για να μιλήσουμε? Βρε κοπέλα μου, αφού δεν με πας. Το είδα από την αρχή στο ύφος σου. Συγγνώμη, απλώς έγινα πρόσφατα μαμά και έχω γίνει λίγο υπερευαίσθητη. Μαμά! Φακ! Το σκέφτηκες καλά πριν κάνεις παιδί? Όχι, δεν το σκέφτηκα, αλλά όταν προέκυψε, το σκέφτηκα. Προέκυψε. Τα παιδιά δεν προκύπτουν. Πρέπει να γίνονται μετά από πολύ σοβαρή σκέψη. Αλλιώς είναι εμπόδια που πρέπει να ξεφορτωθούμε. Το καταλαβαίνω ότι αυτό που σου συνέβη ήταν σκληρό. Σκληρό. Απάνθρωπο. Αλλά δεν είναι όλες οι μαμάδες σαν τη δική σου. Για τη μάνα μου δεν θα ξαναμιλήσεις. Και φύγε τώρα, παράτα με. Με τα χαράς. Και πολύ ασχολήθηκα. Κάνω ό,τι μπορούσα. Η μικρή δεν παίζεται. Ευθυμία, είναι δικαίωμά σου να μείνεις όπου θέλεις. Εγώ οφείλω όμως να σε ενημερώσω για κάποια πράγματα.
Μην κάνεις τον κόπο. Κανένας κόπος. Χαρά μου. Ξέρεις πόσες λοιμώξεις μπορείς να πάθεις όταν στο δρόμο χωρίς τα στοιχειώδη μέσα προσωπικής υγιεινής. Λοιμώξεις. Φυσικά. Περιτριγυριζόμαστε από παθογόνους μικροοργανισμούς οι οποίοι καραδοκούν να πλήξουν άτομα με χαμηλό ανοσοποιητικό ή με μειωμένη φροντίδα υγείας. Για λέγε. Τι να σου πω. Λοιμώξεις του ουροπητικού, των βλενογόνων, του δέρματος, του γαστρεντερικού. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή, μου λες ότι μέχρι τώρα έχω γλιτώσει από τύχη. Όχι. Δεν σου λέω ότι την έχεις γλιτώσει από τύχη. Μπορεί να μην την έχεις γλιτώσει. Θα πρέπει να προηγηθεί μια σειρά εξετάσεων. Βρέντι Λεκ. Παρασύρθηκα. Λοιπόν, το χρώμα σου είναι μια χαρά. Πύρετο δεν έχεις. Η κόρη σου δεν είναι διασταλμένη. Κάνε α. Α, α, α. Όχι, εντάξει. Όλα μια χαρά, μια χαρά. Καλώς ήρθες στο σπίτι μας. Κουράγιο. Πού είναι τσακούρι, γι' αυτό την αγαπώ. Αφασία είναι η μικρή, έτσι. Αφασία. Αυτό έχεις να πεις. Τώρα εσύ γιατί είσαι πάλι τσιτωμένη. Γιατί τα παίρνεις όλα στο χαβαλέ, ρε Τζέμ, γι' αυτό. Έτσι είμαι εγώ, χαβαλεδιάρης. Και αφήνω εσένα να σκέφτεσαι τα πιο σοβαρά. Το καταλαβαίνεις ότι πρέπει να φύγουμε από εδώ. Εντάξει, δεν θα μείνει για πάντα εδώ η Ευθυμία. Δεν το λέω για την Ευθυμία. Για μας το λέω. Πρέπει να νιώσουμε οικογένεια. Να στηρίξουμε ένας τον άλλον. Και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και το ξέρω ότι η λέξη ευθύνη σε τρομάζει, αλλά. Κάτσε, κάτσε. Δεν μπορούμε να φύγουμε από τώρα. Γιατί? Γιατί εσύ όταν θα λείπεις, εγώ θα πρέπει να προσέχω τη μικρή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κοίτα, εγώ χρειάζομαι περισσότερο χρόνο για πρόβες. Γιατί όταν μας κάνουν πρόταση να μπούμε στο στούντιο που θα μας κάνουν πρόταση, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 10 τραγούδια έτοιμα. 10, γιατί 10, 20, βρε αδερφέ, να έχεις και να διαλέξεις. Μακάρι να είχαμε. Α, με κοροϊδεύεις. Τζεμ, εγώ ψάχνω για σπίτι. Και όταν το βρω, που ελπίζω να γίνει σύντομα, μετακομίζω. Φτιάχνω βαλίτσες και bye bye. Α, με χωρίζεις. Βαλίτσες είπα. Τη δική μου, τη δική σου και της Ερμήνας. Μην αγχώνεσαι, θα μαζέψω εγώ τα πράγματά σου. Μη σε απασχολώ και από την πρόβα σου. Ερώτηση. Με τι φράγκα θα πληρώνουμε το ενίκιο? Με τα φράγκα που η μάνα μου πλήρωνε το δίκλινο της Ευθυμίας στο ξενοδοχείο. Μην ανησυχείς, φθηνότερη θα τις βγούμε. Και μας πει, εγώ παιδιά δεν έχω. Δεν πληρώνω. Τι κάνουμε? Ας τολμήσει να μου πει δεν έχω. Ας τολμήσει να μου πει δεν έχω. Που τόσο καιρό έδινε χρήματα για ένα κορίτσι που της είναι τίποτα, τίποτα. Πάλι βγάζεις αντιπάθεια. Τι να κάνουμε. Έτσι είμαι εγώ. Αντιπαθής. Από μικρή. Άνθρωπος είμαι. Δεν μπορώ να συμπονώ περισσότερο μια ξένη από ότι το παιδί μου. Sorry κιόλας. Στη μεριά σου. Παραλίγο να μας κάνεις από το σωμάνα του. Ποιες εσύ? Ποια ρωτάει? Εγώ ρώτησα πρώτη. Ναι. Με ένα υφάκι που δεν μου άρεσε καθόλου. Με ξέρεις και από χθες και με στραβοκοιτάς, έτσι? Όχι, επειδή δεν σε ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Α, και όποιον δεν ξέρεις εσύ δηλαδή το στραβοκοιτάς. Μη με ξαναπεί κανείς, bitch. Η Ελή είναι εδώ. 2 χρόνια. Τι 2 χρόνια? 2 χρόνια στην ψυχιατρική κλινική του Αναμόρφωτηρίου. Δεν θέλεις να με τσιτώσεις το ονοματάκι σου? Καταρίνα. Α, θα τα πάμε περίφημα. Καταρίνα λέγαν την προϊσταμένη. Είναι κανείς εδώ? Έλλη. Α, έχει πολύ φαν το ιδρυματάκι. Δεν το πιστεύω. Ήξερα ότι η Μυρτώ είναι φεύγα. Αλλά τόσο δεν το περίμενα. Νομίζω ότι πέρα από το φεύγα έχει σχέση και κλιμακτήριος. Αλλιώς δεν θα έκανε τέτοια τρέλα. Το κορίτσι το έχει σκάσει από ίδρυμα. Το ξέρω. Από ψυχιατρίο. Έτσι σου είπε, μωρέ, μη μασάς κι εσύ. Δεν χρειαζόταν να πει λέξη. Η τρέλα στο μάτι φαίνεται. Πανέξυπνη είναι. Και ταλαιπωρημένο πλάσμα. Κουραμπιέ, μην μπες στη λούμπα και τη λυπηθείς. Εμένα όλη αυτή η αλαζονική συμπεριφορά μου δείχνει άτομο που είναι ικανό για όλα. Μάλλον τα ξέχασες τα δικά μας. Έτσι ήμασταν και εμείς τα 15. Ναι, αλλά αυτή έχει κάτι περίεργο. Μη σας δω στις ειδήσεις. Καθαρινά, δεν φτάνει που λες μαλακίες, τις λες και φωναχτά. Εδώ ήταν αυτός τόση ώρα. Άμα αρχίσει και λείπει από το πρωί, την κάτσαμε τη βάρκα. Λοιπόν, σήκω, φεύγω για τη σχολή. Λίγο. Όχι λίγο. Τώρα δεν ακούς τα ξυπνητήρια, μην μείνει το παιδί μόνο του. Να σου πω. Δεν λέτε στην Ευθυμία να την προσέχει. Πλακίτσα, να σηκώθηκα. Ξυπνιός. Λοιπόν, μη φύγεις πρωτού γυρίσω. Θα αργήσεις. Μπορεί να περάσουν εδώ κανένα 2 σπίτια. Α, δεν θέλεις να τα δούμε μαζί? Γιατί μπορεί να μ' άρεσε αυτό που θα βρεις.
άλλο. Λοιπόν, ετοιμάζεις το παιδί και έρχεσαι και με παίρνεις από τη σχολή με το αυτοκίνητο. Και ξέρεις ποιο θα διαλέξουμε? Αυτό που η Ερμίνα θα χαμογελάσει μόλις μπούμε. Μήπως θέλεις να τα δούμε πρώτα στο ίντερνετ για να μας φάνει οι δρόμοι? Τι, όχι ρε παιδιά, τι από το ίντερνετ? Στο ίντερνετ δείχνουν ό,τι θέλουν. Βάζουν εκεί πέρα 2-3 super duper φωτογραφίες και πας από κοντά και τρως ήττα. Μωρέ, όσοι το αποφασίσατε, θα μείνετε μόνοι σας. Η Έλλη το αποφάσισε, εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Ναι, αλλά θα σας αρέσει να μείνουμε οι τρεις μας. Λοιπόν, 2 η ώρα, ραντεβού έξω από τη σχολή. Α, δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί έχω πρόβα 3 η ώρα. Μάλιστα. Θα φροντίσω 3:15 να είμαι πίσω. Έστω ένα σπίτι θα προλάβω να δω. Κατερινά, να σου πω. Όταν ήσουν από κάτω, είδες κόσμο? Τι κόσμο? Κόσμο κάτω από το σπίτι. Α, βέβαια. Έχουν στήσει αντίσκηνα από κάτω. Αλήθεια? Ναι, κάποιοι κοιμούνται σε sleeping bag. Τι? Τζεμ. Προς ενταφή σου, αγόρι μου. Μπράβο σου που το αποφάσισες. Όχι, μπράβο, το εννοώ. Εκτός κι αν ήταν εγωιστική απόφαση. Τι εννοείς? Ξέρεις, για να μην παραδεχτείς ότι θέλεις βοήθεια από τους άλλους. Εγώ, Τζεμ και Ερμίνα πρέπει να γίνουμε οικογένεια, κανονική. Εδώ μέσα δεν... Τι κάνεις με αυτό? Θα κέρδιζα weapon! Αυτό είναι εργαλείο δουλειάς, όχι παιχνίδι. Δουλειά λες τις παπαρίτσες που γράφεις. Διάβασες τα κείμενά μου? Αφού δεν έχεις βάλει password. Δεν έχεις βάλει password. Μέγα λάθος. Πού να φανταστώ ότι θα υπάρχει ένα κακομαθημένο που θα ψαχουλεύει πράγματα που δεν του ανήκουν? Όσα περισσότερα σου ανήκουν, τόσα περισσότερα έχεις να χάσεις. Απειλή ήταν αυτό τώρα? Τσιτάτο που κάπου το διάβασε και μας το πετάει για να μας εντυπωσιάσει. Ούτε τι έχεις γράψει δεν θυμάσαι. Παπαρίτσες, ε. Γι' αυτό το αποστήθησε σε καριέρα. Σου άρεσε, παραδέξτο. Ανάμεσα σε τόσα τίποτα, βρήκα κάτι. Τι θέλεις, βραβείο? Ναι, γιατί το αξίζω. Και πόσο καιρό θα μείνει ακόμα σπίτι θα? Δεν ξέρω και το με νοιάζει. Δεν το πιστεύω. Τι κάνουν εδώ πέρα πρωί-πρωί, σχολείο δεν έχουν αυτά? Ρε, εγώ για πλάκα το έλεγα αυτό για τα αντίσκηνα, αλλά από ό,τι βλέπω έρχονται και αυτά. Ήμασταν έτσι εμείς? Δεν ήμασταν. Σαν γριές μιλάμε. Κορίτσια, το Τζεμ περιμένετε? Ναι! Δεν θα έρθει. Έχει πυρετό, βαράει 40. Αλέ τώρα, να μην κάνετε κι άλλες απουσίες στο σχολείο. Κορίτσια! Καλημέρα, κορίτσια! Το ζει ο Rockstar! Είσαστε καλά! Βγήκε στο μπαλκόνι για να τις χαιρετήσει σοβαρά τώρα. Πάμε να φύγουμε πριν να πεθώ στην παρόρμηση. Ποια παρόρμηση? Να ανέβω και να το σπρώξω! Σας αγαπώ! Τι έγινε, πώς πέρασες το βράδυ σου? Δύσκολα. Δεν σε βόλεψε ο καναπές? Πώς ζείτε όλοι εδώ μέσα? Μου θύμισε το θάλαμο στο ίδρυμα. Μόνο που εκεί δεν είχαμε κάθε μία το δωμάτιό της. Δεν νομίζω πως αυτή είναι η μόνη διαφορά. Εμείς εδώ είμαστε μια κανονική, μεγάλη μεν, αλλά αγαπημένη οικογένεια. Κανονική το λες εσύ αυτό? Ξέρεις πόσο προσπαθήσαμε για να το καταφέρουμε? Πριν δηλαδή ήσασταν χειρότερα. Τέλος οι κουβέντες, θέλω να πάω στη δουλειά. Εσύ μην κάτσεις όλη μέρα μπροστά σε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ όμως. Θα φλιπάρω αλλιώς. Να ξεσκονίσεις. Να καθαρίσεις το μπάνιο. Να σκουπίσεις. Ξέρεις πόσες δουλειές μπορείς να βρεις να κάνεις μέσα σε ένα σπίτι? Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ ξαφνιάστηκα όταν το πρώτο ανακάλυψα. Συγγνώμη τώρα γιατί θα τα πάρω. Με πήρες από το ξενοδοχείο που με έχεις φυλακισμένη για να με φυλακίσεις στο σπίτι σου και μου ζητάς να κάνω και δουλειές. Αν δεν θέλεις να κάνεις δουλειές σε ένα σπίτι που σε φιλοξενεί, που κανονικά θα έπρεπε να προσφερθείς από μόνη σου, μπορείς να διαβάσεις. Όλοι οι ύλοι της Δευτέρας Λυκείου είναι εδώ. Να σου φέρω κάτι? Ναι, ένα ξεσκονόπανο. Πολύ ωραία ιδέα. Και μετά το ξεσκόνισμα θα ξεκουραστείς διαβάζοντας φυσική. Μαζί! Ακούτε! Ο μάνατζερ! Ο Τεό! Εδώ! Ναι! Follow! Τεός μπαρ! Με τι! Ναι!
πάλι μαζί! Δεν σας ακούω! Επανερχόμαστε σε λίγο! Έχετε τρελαθεί τελείως. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τους φαν. Με την μπαλκονόπορτα ορθά ανοιχτή. Θέλεις να αρρωστήσει το παιδί. Εντάξει, ξεχαστήκαμε, μωρέ. Τι? Το παιδί σου δεν θα το ξεχνάς ποτέ. Οκ, εντάξει. Κοριτσάκι μου. Χάρη σε σένα ο μπαμπάς έγινε famous. Τζεμ, δεν έγινες διάσημος επειδή ένα τσούρμο πιτσιρίκια μαζεύονται και χτυπιούνται κάτω από τον μπαλκόνι σου. Α, να σου πω, μην υποτιμάς το κοινό. Αυτά τα πιτσιρίκια που λες αύριο μεθαύριο θα μας φτάσουν στην κορυφή. Yes! Για συνέλθετε. Μην ξαναβγείτε στο μπαλκόνι. Έξω! Κι δύο τώρα! Εσύ θα μου πας στη σχολή. Κι εσύ θα πας βόλτα την κόρη σου. Δεν μπορώ να βγω έξω με το καρότσι. Πάρ' τη με το μάρσιπο. Όχι, δεν μπορώ να βγω έξω με την Ερμίνα. Γιατί τι έχει έξω? Φανς! Τρομακτικό, συμφωνώ. Όχι, θα ξενερώσουν οι φανς αν με δουν μαζί της. Εσύ δεν είπες ότι έγινες διάσημος χάρη στον ανούρισμα που τραγούδησες στην κόρη σου? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θες να μου εξηγήσεις ποιο είναι το ένα και ποιο είναι το άλλο, γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν είσαι καλλιτέχνης. Μίλα ρε εσύ. Ναι, δεν μπορείς να καταλάβεις, γιατί δεν είσαι καλλιτέχνης. Μίλα ρε εσύ. Πρέπει να διατηρήσεις τον ερωτισμό ανάμεσα σε εσένα και το κοινό σου. Αν χάσεις αυτό το feeling, δεν μπορείς να κρατήσεις τον κόσμο σου. Δεν τον κρατάς. Ναι. Διατηρείς και εσύ αυτό το feeling με τον κόσμο, Τεό. Εγώ είμαι ο μάνατζερ. Φροντίζω να τον κρατάει πάντα. Το φροντίζει. Εάν δεν συνέλθετε κι οι δύο, Λίαν συντόμως, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Και εκεί να δείτε feeling. Πάμε. Νόμιζα ότι είχες αρχίσει να οριμάζεις. Αλλά έκανα λάθος. Κοριτσάκι μου, όταν πας στο σχολείο, θα ακούς μαζί με τις μαθήτριές σου τα τραγούδια του μπαμπά. Και θα καμαρώνεις. Στο υπόσχομαι! Κοινό μου σου έρχομαι! Βρε μωρό, με αυτό δεν θέλαμε να μπαίνει κόσμος στο μαγαζί. Όριστε τώρα μπαίνει, γιατί γκρινιάζεις? Δεν είναι γκρίνια, Τεό, διαπίστωση είναι. Έχετε χάσει την μπάλα, ήδη. Πού να βγάλετε και εσύ τι? Μακάρι να βγάλουμε κανένα φράγκο στην άκρη, μπας και μπορέσουμε να πιάσουμε σπίτι, αυτό δεν θέλεις? Με τρομάζει ο ενθουσιασμός σου, Τεό. Ήθελες να ανοίξεις ένα μπαρ και μέχρι εκεί, οκ. Αλλά μεγαλοπιάνεσαι. Ωραία, πειράζει να σκέφτομαι για κάτι παραπάνω. Πειράζει να ονειρεύομαι. Σωστός. Μην κολώνεις, μεγάλε. Ο κόσμος είναι γεμάτος με ανθρωπάκια που διστάζει να αρπάξει τη ζωή και να τη δαγκώσει από το λαιμό. Και στο τέλος, τους δαγκώνει εκείνη. Και πάπαλα. Μην ανακατεύεσαι. Μια γνώμη είπα. Δεν στη ζητήσαμε. Έχεις μπαράκι, μεγάλε. Τεό τον λένε. Μπορείς να μην ανακατεύεσαι. Στοπ. Ναι, έχω μπαράκι. Τεός μπαρ λέγεται. Και λέω που σε ξέρω, που σε ξέρω. Γιατί έχεις έρθει. Αμέ, αλλά δεν με σέρβιρες και σπάστηκα. Μπράβο, Τεό. Δεν σερβίρωσε ανήλικα και κάτι να πριφωνάξει την αστυνομία. Ψάρωσα και την έκανα. Δεν ξηγήθηκες καλά, μεγάλε. Όχι, πολύ καλά ξηγήθηκε. Πάω να πάρω τα πράγματά μου να φύγουμε. Αληφής την έκανα. Με παραδέχεσαι. Τι, Μούση, δεν έχεις έρθει στο μαγαζί? Κοιμήθηκα ένα βράδυ στη σκαλιά. Και γιατί είπες ψέματα? Γιατί στάχωνε και δεν μ' άρεσε το υφάκι της. Έχω βαρεθεί, ρε φιλέ, να μου λένε τι να κάνω και να μου δίνουν συμβουλές. Άμα θέλω να πετάξω, θα πετάξω. Άμα θέλω να αράξω, θα αράξω. Σωστή. Σωστή. Θα με πάρεις στο μαγαζί σου να δουλέψω. Τι δουλειά? Σερβιτόρα. Αφού είσαι ανήλικη. Δεν θα το πούμε σε κανέναν. Ναι, και άμα πει το ΙΚΑ. Ξαδέρφη σου είμαι και βοηθάω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έλα. Πρέπει κι εγώ κάτι να κάνω, να ξεκουνηθώ. Θα φλιπάρω εδώ μέσα. Δεν γίνεται. Πάμε. Ξενέρωτη όλο εδώ μέσα. Χάτα! Χάτα! Δεν έπρεπε να την πάρετε στο σπίτι. Δεν έπρεπε να την πάρετε στο σπίτι. Τώρα μου λες δεν έπρεπε. Όταν εγώ το πρότεινα, μου κούναγε την κεφάλα καταφατικά. Εντάξει, εντάξει κι εσύ. Τώρα το σκέφτηκα πιο ψύχρεμα. Αν σας πάρουνε χαμπάρι ότι την έχετε στο σπίτι, βάει, ούτε να το σκέφτε. Ποιος θα μας πάρει χαμπάρι? Εσύ έχεις δει κανένα να την ψάχνει? Φεύγει ένα παιδί από το ίδρυμα. Τι κάνεις? Δεν οργώνεις την Αθήνα για να το βρεις? Το αφήνεις να περιφέρεται στους δρόμους. Να κοιμάται στα πακάκια. Νηστικό, πεινασμένο, φοβισμένο, μια ψυχούλα δρομαγμένη.
Ντουρ, ντουρ. Από μικρό στα βάσω ένα, ε. Βάι, 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 κίσμεν. Ποια μάνα, μωρέ. Ποια μάνα, μωρέ. Αφήνει το παιδί της στα σκουπίδια. Κακούργιες, μανάδες. Κακούργιες. Καλά, καλά, κρατήστε την λίγο ακόμα στο σπίτι. Για να μην νιώσει πάλι ανεπιθύμητη, παραπεταμένη. Αυτό θα κάνουμε. Θα την κρατήσουμε στο σπίτι, να νιώσει και αυτή λίγο τη σπιτική τη θαλπορή. Αλλά η θέση της είναι στο ίδρυμα. Ναι, ναι, τέκιουλε, τέκιουλε. Κι ας ελπίσουμε ότι δεν θα σας πάρει κανένας χαμπάρι. Ας το ελπίσουμε. Ας το ελπίσουμε. Ζητώ συγγνώμη, Μυρτώ, αλλά καταλαβαίνεις τη θέση μου. Έπρεπε να το αναφέρω. Ναι, φυσικά, τη δουλειά σου κάνεις. Ποια είναι η δουλειά της, επαγγελματίας καταδότης? Σας παρακαλώ, κυρία μου, να λείπουν τα προσβλητικά σχόλια. Τα μαμ, δεν την είπα και ρουφιάνα. Περάστε έξω. Αλλιώς τι, θα μου βάλεις χειροπέδες μπροστά στο παιδί μου. Ορίστε. Ας μην φτάνουμε στα άκρα, σας παρακαλώ. Μυρτώ, ποια είναι η κυρία? Είναι συγγενής μου. Και αν μου απαγγελθούν κατηγορίες, θα τη χρειαστώ ως μάρτυρα. Δεν ήρθε με το όργανο για να απαγγείλουμε κατηγορία. Αλλά ήρθατε με το όργανο να μας απαγγείλετε ποίηση ή να μας παίξει τσιφτετέλη. Ρε Μπαχάρ, τη δουλειά τους κάνουν. Αν έκαναν τη δουλειά τους, δεν θα το έσκαγαν τα παιδιά από τα ιδρύματα. Μας κατηγορείτε για ανεπάρκεια, κυρία μου. Σας ανήκει κάποιο ίδρυμα? Όχι, βέβαια. Τότε μην το παίρνετε προσωπικά. Γενικά μιλάω. Τέλος πάντων, Μυρτώ, αν γνωρίζεις που βρίσκεται αυτή τη στιγμή Πυροβόλου, σε παρακαλώ ενημέρωσέ μας. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή τυχαία βρέθηκε εδώ προημερών? Είπα ό,τι είχα να πω. Μυρτώ, δεν τη βοηθάς με αυτόν τον τρόπο. Η Ευθυμία είναι ένα ανήλικο κορίτσι που χρειάζεται άμεση φροντίδα. Για να το σκάσει, μάλλον δεν το φροντίζατε καλά. Και δεν απευθύνομαι σε εσάς. Γενικά μιλάω. Αν επικοινωνήσει μαζί σου ή έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ειδοποίησέ με αμέσως. Έχεις υποχρέωση να το κάνεις. Ηθικά πάνω απ' όλα. Η ηθική είναι πολύ προσωπική υπόθεση. Έχει να κάνει με τη συνείδηση του καθενός. Κατάλαβα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά για την Ευθυμία. Αλλιώς είμαστε όλοι συνένοχοι. Είσαι άγια γυναίκα. Άγια. Και εσύ είσαι μεγάλο τρελοκομείο. Ήρθατε με το όργανο να μας παίξετε τσιφτετέλη. Δεν μ' Ποιος είναι? Γεια σας, για την αγγελία έχω έρθει. Για αγγελία? Και το διαμέρισμα. Πώλησης ή ενοικίασης? Ενοικίασης. Είστε από μεσητικό? Όχι, όχι, μόνο μου το βρήκα. Καλημέρα. Πού εργάζεσαι και πόσα χρήματα κερδίζεις? Μη μου πεις ψέματα, γιατί θα ρωτήσω τον εργοδότη σου. Είμαι φοιτήτρια στην Πάντιο και διατηρώ το δικό μου ιντερνετικό περιοδικό, αν ξέρετε τι είναι αυτό. Facebook και ideas. Άρα είσαι άνεργη. Δεν ενδιαφέρομαι. Μισό λεπτό. Εγώ δεν πρέπει να πω αν ενδιαφέρομαι ή όχι. Είσαι και θρασία, ε. Και πώς θα πληρώνεις το ενίκιο? Έχεις λεφτά στην τράπεζα? Πόσα και σε ποια? Μη μου πεις ψέματα, γιατί θα το ελέγξω. Θα πληρώνει η μητέρα μου το ενίκιο. Η μητέρα σου? Τι δουλειά κάνει η μητέρα σου και πόσα χρήματα κερδίζει? Μη μου πεις ψέματα, γιατί. Ξέρω, γιατί θα το ελέγξετε, το εμπέδωσα. Ψυχαναλήτρια είναι και θα σας συμβούλευα να την επισκεφτείτε, γιατί θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη. Μισό λεπτό. Είσαι παντρεμένη ή ανήπαντρη? Παντρεμένη. Άνεργος και ο σύζυγος? Γιατί το λέτε αυτό? Για να προσφέρει τη μητέρα σου να πληρώσει το ενίκιο. Απλώς μας βοηθάει λίγο με τα έξοδα, γιατί ο σύζυγός μου είναι επαγγελματίας μουσικός. Μπα, ωραία. Στην κρατική ορχήστρα ή στην ορχήστρα των χρωμάτων? Σε rock stage, σε μπαράκι. Α, σε ποιο απ' όλα? Μη μου πεις ψέματα, γιατί θα το ελέγξω. Πολύ θα ήθελα να το δω αυτό. Και γιατί ήρθες μόνη σου να δεις το διαμέρισμα? Τα μπλήξε με καμία πιτσιρίκα? Είστε στα χωρίσματα? Όχι καλέ, Ρωσούζη. Πρόβα είχε. Ό,τι και να είχε, το ζευγάρι πρέπει μαζί να ψάχνει τη φωλιά του. Σαν τους πελαργούς. Τι γλυκό αυτό που είπατε. Τελικά δεν είστε τόσο απόλυτος σε αυτά που λέτε. Να περάσω τώρα να δω το σπίτι, τη φωλίτσα. Ναι, μισό λεπτό. Μου κάνετε σωματικό έλεγχο? Παιδιά υπάρχουν? Ναι,
Ένα κοριτσάκι, η Ερμίνα μας. Να σας ζήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ετών η Ερμίνα σας. Μηνών. Μηνών. Τότε μην ψάχνεις για επιπλωμένο διαμέρισμα. Γιατί? Γιατί τα μικρά παιδιά είναι για τα έπιπλα, ότι και οι τερμίτες. Επικίνδυνα και καταστροφικά πλάσματα. Να μην πω στον κόπο να κάνω παζάρια για το ενίκιο, ε! Αλλιογροσόζει! Λέους! Πώς δεν εσύ! Μη γελάς, είπε την Ερμίνα μας τερμίτη. Γυρεύοντας πήγες. Γυρεύοντας για διαμέρισμα πήγα. Και έπεσα πάνω στο σκατόγερο. Και έπρεπε να είσαι μαζί μου. Γιατί δεν κάνεις λίγο υπομονή, βρε αγάπη μου, να δούμε πώς θα πάει και η κατάσταση εδώ πέρα. Τζεμ, μην παραμυθιάζεσαι ότι ξαφνικά η καριέρα σου θα απογειωθεί και ότι θα γίνεις περιζήτητος. Εντάξει, το νανούρισμα έγινε viral. So what? So what? Οι fans γίνονται όλο και περισσότερες κάτω από το σπίτι. Ενθουσιασμός είναι που θα περάσει. Δεν χαίρεσαι για μένα. Φυσικά και χαίρομαι για σένα. Αλλά θέλω να είσαι ρεαλιστής. Ρεαλιστής. Να μην αρπάξω την ευκαιρία και να σκέφτομαι μίζερα. Αυτό μου ζητάς. Θεωρείς ότι σκέφτομαι μίζερα? Θεωρώ ότι αν είσαι στη θέση μου δεν θα κάνεις έτσι. Είσαι τόσο εγωίστρια που δεν θα άκουγες κανέναν. Μάλιστα. Μίζερη και εγωίστρια. Κάτι άλλο γλυκό έχεις να πεις για μένα? Το θέμα δεν είσαι εσύ, Έλλη. Και για μια φορά δεν είσαι εσύ το θέμα και αυτό δεν μπορείς να το αντέξεις. Φυσικά και δεν είμαι εγώ το θέμα. Το θέμα είναι το καβαλημένο σκαλάμι. Ναι. Ναι, ο Στουρκ, ο ίδιος. Ποιος είναι? Α! Α, τι κάνετε? Ναι, βεβαίως και σας ξέρω. Πώς είστε? Μια χαρά. Βεβαίως, το νανούρισμα ήταν αυτός ο σχεδιασμός, αλλά το έχουμε βγάλει και σε άλλα version. Τι, μόνο. Χορευτικό, dubstep, όχι. Dubstep υπερβολή, όχι. Πείτε μου εσείς πότε μπορείτε. Ναι, κοιτάξτε το πρόγραμμά σας. Ναι, αύριο μπορώ κι εγώ. Βεβαίως. Να είστε καλά, γεια σας. Μόνο μου! Ωραία μου! Μουσικός παραγωγός! Μόλις τώρα με πήρε. Μια πόρτα άνοιξε. Αλλά θα ανοίξουν κι άλλες, κι άλλες, κι άλλες, ε! Τι βουλίδικο μωρό που είστε! Dream big! Dream big! Dream big! Dream big! Τι κάνουν οι κοριτσάρες μου? Τι κάνεις εσύ εδώ? Α, είσαι αληθινός! Α, κάνεις και γυμναστική. Ο Άρης μακρύς στο σπίτι μου. Πού θες να είμαι? Σωστά. Πού αλλού να είσαι, αλλά μη μακμπάς, γιατί θα φωνάξω και μετά θα λιποθυμήσω. Δηλαδή, πρώτα θα λιποθυμήσω και μετά θα φωνάξω. Το σίγουρο είναι ότι θα λιποθυμήσω. Ο Άρης μακρύς στο σπίτι μου, δεν το βλέπει κανείς άλλος. Ο Άρης μακρύς στο σπίτι μου. Έλλη, έχεις φρικάρει με το παιδί, ε. Θες να κάτσουμε λίγο? Μη μου κάνεις έτσι. Ο Τζεμ που είναι? Ποιος είναι αυτός? Τζεμ! Θα αρχίσω να παρεξηγούμε. Όχι, μην παρεξηγηθείς. Εγώ ήρθα απλά να σου πω να ετοιμάσεις βαλίτσες. Φεύγουμε. Να τους και ο συμβολισμός. Φεύγω ταξίδι. Το μεγάλο ταξίδι με το μαλακό πέστο μου. Το μεγάλο όχι, αλλά πάμε περιοδεία. Σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχω ακούσει ότι στην Ασία άνοιξαν οι αγορές. Και εκεί θα πάμε αν θέλεις. Και στην Ασία και στην Αμερική και στον Άρη άμα θέλεις. Στον Άρη με τον Άρη. Θέλω. Και το παιδί? Μαζί εννοείται. Εγώ, εσύ και η Ερμίνα. Η παραισθησία έχει αρχίσει και γίνεται ενοχλητική. Λοιπόν, θα κλείσω τα μάτια μου. Και εσύ θα πας όπου θέλεις. Έλλη, συγκεντρώσου, ποια παρέστηση. Κοίτα με. Θες να φύγεις, γιατί δεν θέλω να μπούμε εμπόδιο στην καριέρα σου. Δηλαδή, τα σπάμε. Ναι, Άρη. Δεν θα μπορείς να το πεις καλύτερα. Τα σπάσαμε τόσο απλά, πως ήρθαν έτσι τα πράγματα. Πρέπει να μάθω να ζω χωρίς εσένα. Τα σπάσαμε ξαφνικά,
Ακόμα γίνονται θαύματα. Να ξέρεις πως μέσα βαθιά πιστεύω ακόμα. Πιστεύω σε σένα. Τα σπάσαμε τελικά, χωρίς καυγάδες και δράματα. Χωρίσαμε όπως λένε πολιτισμένα. Λίγο θέλει ο άνθρωπος να τρελαθεί. Τι μας έκανες, Άρη Μακρύ? Φύγετε από τη μέση, θέλω να φύγω. Σε ψάχνουν. Ήρθαν από το ιατρείο. Άρα ήρθαν σε λάθος μέρος. Άρα θα φύγω. Κουζούμ, δεν βγαίνεις. Μη μας αναγκάσεις να σου φερθούμε σκληρά. Κάνε την κίνηση σου. Κάνε την κίνηση σου. Γινάτσι. Κορίτσια, δεν χρειάζεται να το φτάσουμε στα άκρα. Ευθυμία μου, σε παρακαλώ. Αν βγεις βόλτα και σε εντοπίσουν, εγώ μετά δεν θα μπορώ να σε βοηθήσω. Το καταλαβαίνεις αυτό? Θέλω να βγω, να πιω μια μπύρα, να περάσω καλά, να χαβαλαδιάσω, να γελάσω. Μπύρα, αλάχ, αλάχ, στην ηλικία σου μπύρα. Μπύρα έχουμε στο ψυγείο. Χωρίς αλκοόλ. Μουσική έχουμε στο σπίτι. Χαβαλέ έχουμε στο σπίτι, άλλο τίποτα, δεν έχεις παράπονο. Δεν σε κάλυψα. Μην είσαι χάριστη, δεν φτάνει που σε βοηθάμε. Οκ. Έχετε δίκιο. Εσείς μου απλώνετε το χέρι και εγώ το δαγκώνω. Εντάξει, άντε, δεν μας δάγκωσες κιόλας. Παραλίγο. Κερνάω μπύρα. Μ? Έλα. Γατάκια. Τι? Πιάστε την. Πιάστε την. Τι έγινε, κορίτσια? Άφησε με, θα ρουλιάξω και δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Δεν με άφησες να του τσουβαλιάσω από την αρχή. Μαχάρι δεν το πιστεύω ότι σε ακούνασε να μιλάς έτσι. Ναι, κάποιοι άνθρωποι μου βγάζουν το χειρότερο εαυτό μου. Θα προσευχηθώ μετά στον Αλλάχ να με συγχωρέσει. Προς το παρόν το απολαμβάνω. Κορίτσια, θα μας πείτε τι συμβαίνει? Άστι ρε Αλή. Εμείς μισή. Έβετε. Τρομάω. Κανείς δεν θα με κρατήσει φυλακισμένη με το ζόρι. Φυλακισμένη? Εγώ σου πρόσφερα το σπίτι μου, την οικογένειά μου. Αυτό με φρικάρει. Δεν έχω γνωρίσει ούτε οικογένεια ούτε σπίτι. Και δεν είχα ποτέ ούτε το ένα ούτε το άλλο, ρε Μυρτώ. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Τι θέλεις, Ευθυμία μου, από εμάς? Εγώ μιλάω τώρα. Σας! Ο Μετίν μιλάει τώρα. Θέλω να κάνω ό,τι γουστάρω χωρίς περιορισμούς και απαγορεύσεις. Τότε είσαι ελεύθερη να φύγεις. Σε αυτό το σπίτι υπάρχουν κανόνες. Μπορεί να μην τους βλέπεις με τη μία, αλλά υπάρχουν. Αν δεν μπορείς να τους δεχτείς, δεν μπορούμε κι εμείς να σε δεχτούμε. Είναι τόσο τρομερό. Είναι τόσο τρομερό που θέλω να βγω μία βόλτα να διασκεδάσω. Στον μπαρ του Τεό, ας πούμε. Είναι τόσο φοβερό. Όχι, αυτό δεν είναι φοβερό, είναι πολύ φυσιολογικό. Γι' αυτό τσακώνεστε. Μυρτώ, έκτακτο οικογενειακό συμβούλιο. Φώναξε τα παιδιά. Εσείς οι δύο βάρδια. Πρέπει να νιώσει άνετα. Όσο γίνεται πιο ζεστά εδώ μέσα και είναι στο δικό μας χέρι αυτό. Έχει δημιουργήσει άμυνες και έχει μεγάλη δυσκολία προσαρμογής. Εγώ μια χαρά προσαρμοσμένη τη βλέπω. Προσποιείτε την Άνετη, πίστεψέ με. Τότε μάλλον προσποιείτε πολύ καλά. Τέλος πάντων, από εμάς τι θέλετε, δεν καταλαβαίνω. Θέλουμε 2-3 πράγματα πάρα πολύ απλά. Να βγείτε μαζί της, να περάσετε ωραία και να γυρίσει νωρίς στο σπίτι. Ναι. Και επειδή είναι ανήλικη, πρέπει να φροντίζετε εσείς γι' αυτό. Δεν είμαστε και εκεί δαιμόνες της. Όχι, εγώ δεν θέλω τέτοια ευθύνη. Εμείς δουλεύουμε, κύριε Μετίν. Και όχι απλά δουλεύουμε, σαρώνουμε. Ακόμα καλύτερα τότε. Θα την πάρετε να σας ακούσει live. Στο μαζί να βγει μια βόλτα, έχει πολύ καιρό να δει κόσμο. Και το παιδί? Εγώ! Δεν ξέρω, ρε μαμά. Ρε, η ευκαιρία είναι. Πόσο καιρό έχεις να είσαι στο μπαράκι? Ναι, ρε, κορίτσια, ελάτε. Δεν ξέρω, έχω διάβασμα. Τιλέκ, ο σωστός επιστήμονας νοιάζεται για τον συνάνθρωπο. Εγώ συμφωνώ. Please. You are oxygen in this life. Make me break the cage, my freak. You make me rage. Εμένα πάντως μου φαίνεται ωραίο τυπάκι. Αλάθητο το κριτήριό σου. Πάντως με εμένα το κριτήριό του μια χαρά λειτουργήσε. Το δικό του ναι, το δικό σου. Δεν μιλάμε για μένα τώρα, για την Ευθυμία μιλάμε. Εσύ γύρισες την κουβέντα σε σένα. Είναι περίεργο πλάσμα. Αγέλαστη, αψυχολόγητη. Γι' αυτό την ερωτεύτηκε η μάνα μου. Αν είχαμε τραβήξει το δικό της Λούκι, και εμείς έτσι θα ήμασταν. Ρε παιδί μου, βάζεις στεγανά εκεί που νομίζεις ότι την πλησιάζεις και κάτι καταφέρνεις, βρίσκεις τοίχο. Όλοι έχουν το κουμπί τους, Ρέλη. Είπε ο έμπειρος. Δεν μιλάω ακόμα εν κάρμορο, ενώ πως όλοι ανοιγόμαστε όταν νιώσουμε ότι μας ανοίγεται και ο άλλος. Το πιο σωστό πράγμα συνήθως λέγεται από το πιο λάθος άτομο. Να φέρω ποτάκια. Φέρε.
Βέρτζιν εγώ. Μόνο στο ποτό πλέον. Και για σένα, Κωνσταντίνε, μην ξεχνιόμαστε. Yes, ma'am. Τίποτα άλλο εκτός από τσάι δεν έχεις. Για σένα όχι και πολύ σου είναι. Άντε ρε ξενέρωτε. Εγώ απλά εκτελώ. Δύο τεκίλες. Για ποιον είναι και δύο τσαγάκια. Ένα για μένα και ένα για την Τιλέκα. Α, οκ. Okay. Και εσύ τσάι. Γιατί αντιβίωση παίρνεις ή οδηγείς. Όχι, είμαι 16. Πλάκα κάνεις. Με έχουν απαγάγει. Την έκανε να γελάσει. Δεν θα είπανε κάτι της ηλικίας τους. Κουραμπιέ. Είσαι ιδιοφυΐα. Καλά, αυτό το ξέραμε. Το τέλειο άλοθη. Σε ποιο έγκλημα? Στο έγκλημα τη μάνα του. Αν η Μαγδούλα το πετύχει κανένα δύο φορές με τη μικρή, θα σταματήσει να με πρίζει. Τι λες ρε Κατερίνα, τι θα κάνεις, θα πασάρεις την ευθυμία στον Κωνσταντινό? Ώρες-ώρες λες κάτι άκυρα. Μέχρι πριν λίγο ήμουν ιδιοφυΐα. Θα τη ζητήσω να με βοηθήσει, να προσποιηθεί γκομενικό. Και γιατί να το δεχτεί? Εάν θέλει να μπει στο παρεάκι του Beverly Hills, θα δεχτεί. Είπαμε να τη βοηθήσουμε να ανοιχτεί, όχι να κλειστεί παραπάνω. Ρε Κατερίνα, δεν είναι καλή ιδέα. Η ιδέα είναι σατανικά τέλεια. Σκέφτεσαι? Τίποτα, πόσο αθώοι είμαστε όταν γεννιόμαστε. Πώς μας αναγκάζει η ζωή και όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε καχύποπτοι. Εσύ τι σκέφτεσαι? Να, σκέφτομαι ότι σε λίγο καιρό από τώρα που δεν είναι και πολύ μακριά δεν θα είναι στο σπίτι ούτε η Ερμίνα, ούτε ο Τζέμ, ούτε η Έλλη, ούτε η Τιλέκ, ούτε ο Τεό. Κανείς. Θα είμαστε δυο μας όμως. Είσαι κι εγώ. Δεν μου φτάνει εμένα αυτό με την. Εσείς οι άντρες βιώνετε διαφορετικά τον αποχωρισμό των παιδιών. Με τον πού το πας? Έτσι. Όχι, όχι, μην το πεις. Όχι, θα όχι, το πω. Όχι, θα να θα μην το πεις. Πω, όχι, ούτε να το σκέφτεσαι. Θέλω να γίνω ανάδοχη μητέρα της ευθυμίας. Το πέ. Το πά. Αφού σου είπα, μην το πεις. Και εσύ θα γίνεις ανάδοχος πατέρας της ευθυμίας. Και δεν έχει σημασία αν ο γάμος που κάναμε δεν μετράει. Γιατί ξέρω ότι θα τη σταθείς σαν αληθινός πατέρας.